σχεδόν όλα τα έθιμα, όμως δεν φτιάχνουμε πλέον χιστόψωμα. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου έχουμε αποκτήσει και νέες συνήθειες, όπως είναι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Στη σημερινή μας παράσταση, λοιπόν, θα ενώσουμε τη Φλόρινα του χθες με τη Φλόρινα του σήμερα, μέσα από δύο έθιμα, ένα παραδοσιακό και ένα σύγχρονο. Οι μικροί μας πρωταγωνιστές θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους και γι' αυτό αξίζουν το δυνατότερο χειροκρότημά σας. Με αφορμή... Με αφορμή μια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκα πρόσφατα και άκουσα την ομιλία του πατέρα Επιφάνιου με μια θεματολογία παρόμοια με τη σημερινή μας θεατρική παράσταση, τον καλέσαμε και είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Τον παρακαλώ θερμά να προσέλθει στη σκηνή, ευχαριστώντας τον για την ευγενική αποδοχή της πρόσκλησής μας και να μας διαφωτίσει με το μεστό και γεμάτο αγάπη λόγο του. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου έγινε να μιλήσω στη γιορτή σας. Ευχαριστούμε και ως τοπική εκκλησία, διότι μας δίνεται τον λόγο να παρουσιάσουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων, της γιορτής που όσο καμιά άλλη έχει παραποιηθεί και έχει χάσει τον αληθινό της χαρακτήρα. Όλοι οι χριστιανοί του κόσμου ετοιμάζονται αυτές τις μέρες με χαρά να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Αλλά τι είναι Χριστούγεννα? Είναι η γέννηση του Χριστού, ένα ιστορικό γεγονός που έγινε πριν 2.000 χρόνια περίπου στη Βηθλεέμ της Παλαιστίνης. Αυτό όλοι το γνωρίζουν. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας να τονίσω ότι τον ερχομό του Χριστού, του Μεσσία και Λυτρωτή του κόσμου, περίμεναν όλοι οι λαοί της γης. Όλα τα έθνη και οι φυλές των ανθρώπων ζούσαν με την προσδοκία της ελεύσεως ενός σωτήρα, ο οποίος θα έδινε τέλος στα δεινά της ανθρωπότητας. Πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο, η ανθρωπότητα ήταν βυθισμένη σε ένα βαθύ τριπλό σκοτάδι. Υπήρχε καταρχήν σκοτάδι θρησκευτικό, η ειδωλολατρεία. Οι άνθρωποι ξέχασαν τον αληθινό Θεό και λάτρευαν τα άλογα στοιχεία της φύσεως, τον ήλιο, τα άστρα, τα βουνά, τα ποτάμια, τα τετράποδα, τα ερπετά και άλλα. Ακόμα και τα άψυχα αγάλματα που έφτιαχναν με τα είδα τους τα χέρια, τα λάτρευαν για θεούς και τα προσκυνούσαν. Σε αυτούς τους ψεύτικους θεούς πρόσφεραν ατέλειωτες θυσίες ζώων, ακόμα και ανθρώπων. Εξαιτίας της ειδωλολατρείας προήλθε και ηθικό σκοτάδι. Ο νους του ανθρώπου έγινε ανίκανος να διακρίνει το καλό από το κακό. Έτσι έφτασε στο σημείο να κάνει τις πιο ανήθικες πράξεις που τον υποβίβαζαν στο επίπεδο του ζώου. Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ. Αποκορύφωμα της ηθικής διαφθοράς ήταν τα πάθη ατιμίας, η έσχατη διαστροφή, η παραφύση πράξης, η ηθική σύψη, ξαπλώθηκε σαν μολυσματική νόσος σε ολόκληρη την γη. Το θρησκευτικό και ηθικό σκοτάδι έρχεται να συμπληρώσει το κοινωνικό σκοτάδι. Οι άνθρωποι έγιναν άγριοι σαν τα θηρία και απάνθρωποι στις κοινωνικές τους σχέσεις. Ένα βασικό στίγμα του αρχαίου κόσμου, ακόμα και της Δημοκρατικής Αθήνας, ήταν η δουλεία. Οι ελεύθεροι θεωρούσαν τους δούλους ρες, δηλαδή πράγματα, που μπορούσαν να τους κακοποιήσουν και να τους πουλήσουν όποτε ήθελαν. Τους έριχναν στα αμφιθέατρα για να τους κατασπαράξουν τα άγρια θηρία και να γίνουν δημόσιο θέαμα και μέσο ψυχαγωγίας. Οι γυναίκες δεν είχαν κανένα δικαίωμα ή προστασία από την πολιτεία. Οι άντρες τις κακοποιούσαν, τις έδιωχναν όποτε ήθελαν από το σπίτι χωρίς καμιά νομική συνέπεια. Εκτός από αυτό υπήρχε και η πολυγαμία στους άντρες, πράγμα πολύ ταπεινωτικό και υποτιμητικό για τη γυναίκα. Πολλοί φιλόσοφοι αμφέβαλαν αν οι γυναίκες είναι άνθρωποι. Τα παιδιά ήταν και αυτά χωρίς αξία και προστασία.
Τα ανάπηρα και άρρωστα παιδιά οι Σπαρτιάτες τα πετούσαν στον κρεβό του Κεάδα. Στη Ρώμη τα εγκατέλειπα στους δρόμους, όπου γίνονταν τροφή στους λύκους που κατέβαιναν τη νύχτα από τα απένινα όρη. Πολλά παιδιά τα πρόσφεραν και θυσία του ψευδοθεούς, καίγοντάς τα ζωντανά. Αυτή ήταν, αγαπητοί μου, με λίγα λόγια η κατάσταση πριν έρθει ο Χριστός στη γη. Παντού βασίλευε ο πόνος, η απελπισία, η λύπη, η απόγνωση. Ο κόσμος είχε γίνει μια κόλαση. Πολλοί έθεταν τέρμα στη ζωή τους. Ο Σαντομπριάν, ένας Γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας, 18ος αιώνας, είπε χαρακτηριστικά: «Λίγο αργότερα, αν ερχόταν ο Χριστός στη γη, θα έβρισκε μόνο το πτώμα της κοινωνίας». Υπήρχε όμως και ένα καλό μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Και το καλό αυτό είναι ότι άναψε ο πόθος της λυτρώσεως. Όλη η ανθρωπότητα λαχταρούσε να σωθεί από την κόλαση στην οποία ζούσε και αναζητούσε ένα λυτρωτή. Η προσμονή του σωτήρα υπήρχε έντονη, ιδιαίτερα στο Ισραηλιτικό έθνος, το μοναδικό στον κόσμο που πίστευε στον αληθινό Θεό. Την προσμονή αυτή την τροφοδοτούσε και την ανανέωνε ο Θεός με τους προφήτες. Οι προφήτες ήταν φωτισμένοι άνθρωποι που μίλησαν για τον ερχομό του Μεσσία. Έζησαν εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού, σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικές εποχές, ώστε να ήταν αδύνατη η επικοινωνία μεταξύ τους. Ο καθένας είπε και κάτι για τον Χριστό. Άλλοι προφήτευσαν τη γέννησή του. Άλλοι αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο του. Άλλοι μίλησαν για τη Σταύρωση, την Ανάστασή του κλπ. Όλες αυτές οι προφητείες, αν συνδυαστούν, μας συνθέτουν σαν ένα πας μια ολοκληρωμένη εικόνα του Χριστού. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα ένα καταπληκτικό θαύμα. Οι προφητείες είναι ένα φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία. Σε καμιά άλλη θρησκεία και για κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχουμε προφητείες. Ο μεγάλος Γάλλος μαθηματικός, φυσικός και απολογητής του χριστιανικού Πασκάλ είπε ότι «Η μεγαλύτερη απόδειξη για την θεότητα του Χριστού είναι οι προφητείες». Όμως η ελπίδα στον Θείο Λυτρωτή δεν συναντάται μόνο στο έθνος του Ισραήλ. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο ερχομός του Χριστού ήταν πανανθρώπινος πόθος. Ήταν η προσδοκία των εθνών, όπως είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ. Στα γραπτά μνημεία των περισσότερων αρχαίων λαών υπάρχουν προφητείες για την εμφάνιση κάποιου Θεού που θα γίνει άνθρωπος για να λυτρώσει τους ανθρώπους από τα δεινά τους. Οι λαοί της Δύσεως τον περίμεναν από την Ανατολή, ενώ οι λαοί της Ανατολής τον περίμεναν από τη Δύση, έτσι ώστε όλοι να συγκλίνουν στη Παλαιστίνη. Λυτρωτή περίμεναν οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Βαβυλώνιοι, οι Άραβες, οι Ινδοί και οι Θιβετιανοί, αλλά και οι Ρωμαίοι ανέμεναν τον λυτρωτή. Αυθεντικοί εκπρόσωποι ήταν ο Κικέρον, ο μεγαλύτερος ρήτορας των Ρωμαίων, ο ποιητής Βυργίλιος και ο ιστορικός Τάκητος. Εκεί όμως που οι προφητείες προκαλούν την έκπληξη και τον θαυμασμό των μελετητών ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Η πιο καταπληκτική είναι του ποιητή Εσχύλου στην τραγωδία «Προμηθέας Δεσμότης». Ο Προμηθέας κατά τη μυθολογία ήταν γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Θέτιδος. Αγαπούσε τους ανθρώπους και για χάρη τους έκλεψε την φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους. Γι' αυτό τιμωρείται από τον Δία και δένεται με αλυσίδες πάνω σε ένα βράχο στο όρος Κάφκασος. Εκεί ερχόταν καθημερινά ένας γύπας και του έτρωγε το σηκώτη. Τη νύχτα το σηκώτη ξαναγινότανε, αλλά το απέσιο όρνεο ερχόταν ξανά την άλλη μέρα και το έτρωγε και πάλι. Το μαρτύριό του επαναλαμβανόταν καθημερινά για αιώνες κάτω από φρικτούς πόνους. Στο τρίτο επεισόδιο του έργου παρουσιάζεται στη σκηνή η Παρθένος Ιώ, που βρίσκεται και αυτή υπό διωγμό από την ζηλότυπη Ήρα. Με αυτήν και τον Προμηθέα γίνεται ένας διάλογος. Σε μια στιγμή ο Προμηθέας λέει προφητικά: «Ένας απόγονός σου που θα έχει μεγάλη δύναμη θα συντρίψει τις σκοτεινές δυνάμεις και θα με ελευθερώσει μετά από 13 γενναίες». Είναι γραμμένο στη τραγωδία του Εσχύλου. Μετάφραση Ιωάννη Γρυπάρη. Τελικά εμφανίζεται ο αγγελιαφόρος των θεών Ερμής και λέει στον Προμηθέα:
μην προσμένεις το μαρτύριό σου αυτό τέλος, πριν εμφανιστεί κάποιος Θεός που θα θελήσει να γίνει διάδοχος των πόνων σου, δηλαδή να πάρει επάνω του τους πόνους και το μαρτύριό σου και να πάει στο άφεγγου τάδι τάραχλα βαθιά σκοτάδια. Μεγάλο βάθος έχουν οι τέσσερις αυτοί στίχοι. Μέσα στα λόγια αυτά κρύβεται μια μεγάλη προφητεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Προμηθέας συμβολίζει τον Αδάμ και κατ' επέκταση την ανθρωπότητα που αμάρτησε και τιμωρήθηκε. Ο λυτρωτής τους, ο Θεός και απόγονος της Ιούς που θα σήκωνε επάνω του τις αμαρτίες και τον πόνο του Προμηθέα είναι ο Χριστός. Και η Παρθένος Υιό που θα γεννήσει τον λυτρωτή προτυπώνει την Παρθένο Μαρία. Και το άλλο καταπληκτικό. Αν υπολογίσει κανείς και αυτές τις 13 γενναίες που ανέφερε ο Προμηθέας, 13 επί 35 ή 13 επί 36 ίσον 455 ή 468 έτη, θα φτάσει πράγματι στη γέννηση του Χριστού, αφού ο Αισχύλος, όπως γνωρίζουμε, έγραφε την τραγωδία του γύρω στο έτος 465 π.Χ. Παρόμοιες προφητείες συναντούμε στα έργα του Πλάτωνα, Απολογία Σοκράτους και Πολιτεία. Με όλους αυτούς λοιπόν τους θαυμαστούς τρόπους ο Θεός προετοίμασε τον κόσμο να δεχθεί τον Σωτήρα. Αυτή την προσδοκία την ανανέωνε συνεχώς. Από γενιά σε γενιά, τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους άλλους λαούς, μεταφερόταν μια φωνή ελπίδος. Και η φωνή αυτή ήταν «Έρχεται» και επιτέλους ήρθε. Άνοιξαν οι ουρανοί και άγγελος Κυρίου αναγγέλει στους απλοϊκούς βοσκούς της Βηθλεέμ το χαρμόσυνο μήνυμα. Το μήνυμα που περίμεναν οι αιώνες. Μη φοβάστε, διότι σας αναγγέλω μια χαρμόσυνη είδηση που θα φέρει μεγάλη χαρά και σε εσάς και στο λαό. Και θα είναι χαρά όλου του κόσμου, διότι γεννήθηκε σήμερα για εσάς στην πόλη του Δαβίδ, στη Βηθλεέμ, Σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός ο Κύριος. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το μεγάλο γεγονός που θα γιορτάσουμε μετά από λίγες μέρες. Το ότι ήρθε ο Χριστός στη γη, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. Ο λόγος «Σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρη θεότητα, πήρε σάρκα και οστά. Έγινε τέλειος άνθρωπος σαν και εμάς και έζησε ανάμεσά μας. Και γιατί γεννήθηκε ο Χριστός? Εδώ δυστυχώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση και άγνοια. Αν ρωτήσει κανείς τους σημερινούς χριστιανούς γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, γιατί ήρθε στον κόσμο, θα πάρει τις πιο άσχετες και απίθανες απαντήσεις. Στην καλύτερη περίπτωση θα του πούν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να φέρει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την αδελφοσύνη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, σωστά είναι αυτά. Όμως οι απαντήσεις αυτές είναι πολύ ατελείς και απέχουν πολύ από τον πραγματικό λόγο για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, όπως λέει ο ίδιος στο Ευαγγέλιο, «Ζητήσε και σώσε το απολωλός». Ήρθε δηλαδή για να βρει και να σώσει το χαμένο του πρόβατο. Όπως ο καλός βοσκός όταν χάσει ένα πρόβατο αφήνει τα υπόλοιπα και τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια και το ψάχνει, και όταν το βρει κατεβαίνει με κίνδυνο της ζωής του στα βάθη του γκρεμού που έπεσε, το παίρνει στην αγκαλιά του, το βάζει στους ώμους του και το φέρνει χαρούμενος πίσω στο μανδρί, έτσι και ο καλός ποιμένας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, άφησε τον ουρανό, άφησε την ουράνια δόξα του και κατέβηκε κάτω στη γη. Ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, πήρε τον άνθρωπο από τα βάθη της κακίας που βρισκόταν, όπως τα περιγράψαμε προηγουμένως, από την αθλειότητα, την φθορά και τον θάνατο, στα οποία τον έριξε ο διάβολος και η αμαρτία και τον έφερε πίσω στον παράδεισο από όπου εξέπεσε. Διότι ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει και να διαλύεται στη γη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζει αιώνια, ευτυχισμένος μαζί με τον ίδιο τον Θεό. Όπως επιγραμματικά αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, «Χριστός εν ενθρώπισεν, ή να εμείς θεοποιηθόμεν». Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς θεοί. Θα ολοκληρώσουμε την σύντομη αυτή ομιλία μας με ένα πιο πρακτικό θέμα.
με το πώς θα γιορτάσει κανείς τα Χριστούγεννα, που είναι και το θέμα της εκδηλώσεως απόψε. Πώς θέλει ο Θεός να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα? Δυστυχώς βλέπουμε γύρω μας ότι τα Χριστούγεννα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από το αληθινό τους νόημα. Έχουν γίνει μια γιορτή κοσμική, όπως είναι οι απόκριες, οι άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Λείπει από αυτά τα Χριστούγεννα το κεντρικό πρόσωπο της εορτής, ο Χριστός. Αυτός είναι ο μεγάλος απόν. Ο περισσότερος κόσμος σήμερα γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Για τους πιο πολλούς χριστιανούς, Χριστούγεννα είναι ο στολισμός του δέντρου, οι στολισμοί των δρόμων και των πλατιών, οι ξενόβερτοι Άγιοι Βασίλειδες που πρέπει κάποτε να τους καταργήσουμε όσοι πραγματικά τιμούμε την μνήμη του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας, τα δώρα, τα ψώνια, τα φαγητά, οι φωτιές εδώ στη Φλόρινα, τα ταξίδια, οι εκδρομές κλπ. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Μια γιορτή κοσμική, μια γιορτή γαστρονομική. Τελικά τι μένει από όλα αυτά? Τίποτε απολύτως. Όταν περάσουν οι μέρες αυτές και μαζέψουμε τα στολίδια και αδειάσουν οι βιτρίνες, μαζί με αυτά φεύγει και η χαρά μας. Σβήνει μαζί με τα φωτάκια. Μια λύπη και ένα κενό μένει τελικά μέσα μας. Πώς πρέπει λοιπόν να γιορτάζει τα Χριστούγεννα ένας χριστιανός? Πώς θέλει ο Χριστός να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα? Ασφαλώς κανείς δεν θα κατηγορήσει ένα λιτό στολισμό που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας. Κάποια ψώνια, κάποιες επισκέψεις και το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Πέρα όμως από αυτά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα αυτή την περίοδο ο χριστιανός να εφαρμόσει την νηστεία που ορίζει η Εκκλησία μας. Με τη μικρή αυτή θυσία θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στο Χριστό που ήρθε στη γη για μας. Έτσι θα νιώσει ότι έρχονται Χριστούγεννα. Ακόμα, να προσπαθήσει να εκκλησιάζεται τακτικότερα τις μέρες αυτές. Δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί που δεν εκκλησιάζονται ούτε την ημέρα των Χριστουγέννων. Επίσης θα πρέπει να ασκήσει μια μεγάλη αρετή, που την περίοδο αυτή είναι πιο απαραίτητη. Οι πατέρες της Εκκλησίας την αποκαλούν βασίλισσα των αρετών, και αυτή είναι η ελεημοσύνη. Ας βοηθήσουμε αυτές τις μέρες τους αδελφούς μας που πεινούν και κρυώνουν και υποφέρουν και δυστυχούν. Άλλη παρόμοια θεάρεστη πράξη είναι και η επίσκεψη σε ασθενείς και εγκαταλελειμμένους και ξεχασμένους συνανθρώπους μας. Τέλος θα πρέπει να κάνουμε και κάτι που χωρίς αυτό είναι αδύνατο να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Και αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Χριστούγεννα χωρίς Θεία Κοινωνία δεν είναι Χριστούγεννα. Για να βιώσουμε σε τέλειο βαθμό το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου, θα πρέπει να τον δεχθούμε μέσα μας. Με όσα στολίδια και αν στολίσουμε το σπίτι μας, όσα δώρα και αν δεχθούμε, όσα ωραία φαγητά και αν φάμε, όσες εκδρομές και ταξίδια και αν κάνουμε τις μέρες αυτές, αν δεν μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν θα νιώσουμε αληθινά Χριστούγεννα. Με την Θεία Κοινωνία παίρνουμε μέσα μας τον ίδιο τον Χριστό και ενωνόμαστε μαζί Του. Η καρδιά μας γίνεται φάκνη μέσα στην οποία ανακλίνεται το Θείο Βρέφος. Χριστούγεννα λοιπόν χωρίς Θεία Κοινωνία δεν είναι Χριστούγεννα. Αλλά και Θεία Κοινωνία χωρίς εξομολόγηση δεν είναι Θεία Κοινωνία. Όπως για να βάλουμε ένα πολύτιμο άρωμα μέσα σε ένα δοχείο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε καλά το δοχείο, έτσι και για να βάλουμε μέσα μας το ουράνιο μύρο που είναι ο Χριστός, θα πρέπει να καθαρίσουμε την ψυχή μας από κάθε πνευματικό και σαρκικό μολυσμό. Πρέπει πριν από τη Θεία Κοινωνία να περάσουμε από το λουτρό της ψυχής, την Ιερά Εξομολόγηση, στην οποία θα αποθέσουμε τις αμαρτίες μας, τα κρίματά μας, όλη τη λάσπη που έχουμε μέσα μας, για να γίνει η ψυχή μας καθαρή, ώστε να υποδειχθεί μέσα της στον Κύριο. Αν έτσι γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, η χαρά που θα ζήσουμε δεν θα κρατήσει μόνο για λίγες μέρες, αλλά για πάντα. Θα έχουμε αιώνια μέσα μας Χριστούγεννα, όπως λέει ο ποιητής. Εύχομαι σε όλους τέτοια Χριστούγεννα να γιορτάσουμε, ώστε να γεννηθεί και στη δική μας καρδιά ο Χριστός. Ευχαριστώ πολύ. Να με συγχωρήσετε γιατί θα πρέπει να φύγω σε λίγο, γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση. Στις 7 η ώρα πρέπει να παρευρίσκομαι κάπου και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να δω την ωραία σας γιορτή. Συγχωρείτε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να καλωσορίσουμε στην εκδήλωσή μας και την κυρία Όλγα Μοσχημιλωνά, αντιδήμαρχο του Δήμου Φλόρινας, τον κύριο Ιωάννου Παύλο, διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φλόρινας και την κυρία Κορτζίλα Ελένη, προϊσταμένη του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Φλόρινας. Κυρία Γιώτα. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα κάνω και εγώ. Καταρχάς σας ευχαριστούμε τον πατέρα Επιφάνιο. Εκ μέρους του νομικού προσώπου σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή εκδήλωση. Θα ήθελα επίσης να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας και τις ευχές του. Δεν μπορεί να είναι εδώ. Όμως έχουμε πάρα πολλούς επίσημους προσκεκλημένους σήμερα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ παρακολούθησα και τις άλλες δύο προηγούμενες γιορτές που γίνανε εδώ τον ΚΔΑΠ. Και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφες και αποδεικνύεται η καλή δουλειά, η αξιόλογη δουλειά που κάνουν οι εκπαιδεύτριές μας στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να περάσετε όμορφα τις γιορτές αυτές και το 2019, να σας φέρει τύχη, να σας φέρει αισιοδοξία και ό,τι επιθυμείτε προσωπικά στο καθένα σας υγεία και ευτυχία. Επίσης, να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τη Φιλαρμονική που έρχεται στις εκδηλώσεις του ΚΔΑΠ και μας λένε τα κάλαντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και για τα κάλαντα που λένε στους δρόμους όλες αυτές τις μέρες και υπάρχει έτσι μια γιορταστική, ενισχύουν τη γιορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία, κυρία, δείτε, στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ποιο είναι το νόημα του χριστουγεννιάτικου δέντρου που στολίζεται? Το ελατό είναι παραδοσιακό δέντρο, τα φύλλα του οποίου δεν μαραίνονται ποτέ. Αυτό συμβολίζει την αιώνια ζωή του Χριστού. Εμείς στολίσαμε μια φάτνη για να ζεστάρουμε την ατμόσφαιρα αυτές τις Άγιες Μέρες. Και εμείς βάλαμε λαμπάκι στο δέντρο που συμβολίζει το φως της ζωής. Και κόκκινες μπάλες που συμβολίζουν τη θυσία του Χριστούλη. Και έναν άγγελο στην κορυφή, τον άγγελο του Κυρίου. Βάλαμε και γυλάντες για να χαρμόσουν μήνυμα της γεννήσεως. Καλά, όλα αυτά για εμάς το βαθύτερο παραδοσιακό και πραγματικό νόημα του Χριστουγέννου διαφέρει από εσάς. Ορίστε λοιπόν, θα σε ακούμε. Κυρία, κυρία, να πω. Ναι. Πριν πολλά χρόνια, σε μια πόλη της Ναζαρέτ, ζούσε μια καλή γυναίκα που την έλεγαν Μαρία. Μια μέρα εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, σου φέρνω ευχάριστα νέα. Ο Θεός επέλεξε να γίνεις η μητέρα του γιού του που θα τον ονομάσεις Ιησού». Στην ίδια πόλη ζούσε και ένα ξυλουργός που τον έλεγαν Ιωσή. Ο άγγελος παρουσιάστηκε και σε αυτό και του είπε: «Η Μαρία θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί και εσύ πρέπει να είσαι δίπλα της. Το παιδί αυτό είναι ο γιος του Θεού». Μια μέρα βγήκε διάταγμα που έλεγε ότι όλοι οι κάτοικοι έπρεπε να επιστρέψουν στο τόπο γεννήσεώς τους για να μετρηθούν. Ο Ιωσήφ και η Μαρία ξεκίνησαν και τη Βηθλέμ πάνω σε ένα γαϊδούρι. Το βράδυ αυτό έφτασαν κατάγραφοι, αλλά δεν υπήρχε δωμάτιο για να μείνουν. Τότε ένας αγρότης λυπήθηκε και τους παραχώρησε σε ένα στάβλο για να μείνουν. Εκείνο το βράδυ η Μαρία γέννησε το μωρό της, τύλιξε τον Ιησού σε μια κουβέρτα και τον ξάπλωσε στη φάτνη. Ξαφνικά ο ουρανός γέμισε με φως και ο άγγελος εμφανίστηκε στους βοσκούς που πρόσεχαν τα πρόβατα. «Σήμερα γεννήθηκε ο γιος του Θεού. Το πιο λαμπρό αστέρι θα σας οδηγήσει στην Βηθλέμ μέσα σε μια φάτνη. Άρα να βρούμε αυτό το παιδί. Να του πάμε για δώρο ένα αρνάκι. Δείτε το αστέρι, ας το ακολουθήσουμε». Πολύ μακριά σε μια χώρα της Ανατολής ζούσαν τρεις σοφοί. Είδαν το αστέρι και το ακολούθησαν. Ένας νέος και μεγάλος βασιλιάς γεννήθηκε. Πάμε να τον προσκυνήσουμε. Το άσο θα μας οδηγήσει. Ψάχνουμε τον αγέννητο βασιλιά. Είναι μέσα στην πάτρη. Ένα λαμπρό αστέρι μας οδήγησε από πολύ μακριά εδώ. Πέραμε και δώρο του προσφέρουμε. Προσφέρω Χριστό. Εγώ Λιβάνη. Και εγώ Σμύρνα. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Εύχομαι το παιδί μου να είναι υγιές και καλότυχο.
πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Δεν είναι τα δέντρα και οι γιορτές, αλλά η ψυχική γαλήνη και η ηρεμία που πηγάζουμε από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι στα στολίδια, αλλά μέσα μας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τα Χριστούγεννα μπορούν να τα γιορτάσουν όλοι. Όλοι όσοι έχουν την πίστη μέσα τους. Είτε φτωχοί, είτε πλούσιοι, είτε με ένα πρωσιοπάροχο τραπέζι, είτε με ένα κυράκι στην εκκλησία. Ο Χριστός βρίσκεται στις ψυχές των ανθρώπων και όχι στα αντικείμενα και στους συμβολισμούς. Κυρία, περάσαμε πολύ ωραία, αλλά πρέπει να φύγουμε. Θα πάμε στο βουνό να μαζέψουμε κέντρα για τη φωτιά μας. Τι είναι τα κέντρα και ποια φωτιά? Αυτές που ανάβουμε εμείς οι φλωρινιώτες με τα κέντρα, δηλαδή ψήλα που καίγονται πιο εύκολα. Μαμά, θα πάμε να δούμε κι εμείς τη φωτιά? Ναι, παιδί μου, φέτος θα πάμε. Εδώ στη Φλόρινα έχουμε έθιμο να ανάβουμε τις φωτιές κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα στις 23 Δεκέμβρη. Και γιατί δεν πήγαμε και πέρσι? Πέρυσι ήσουν μικρή και κοιμόσουν εκείνη την ώρα, αλλά φέτος θα πάμε. Κυρία δασκάλα, γιατί ανάβουμε φωτιές? Είναι τοπικό έθιμο, από πολύ παλιά χρόνια ανάβανε φωτιές στη Φλόρινα. Και τι συμβολίζει, κυρία δασκάλα? Συμβολίζει τη φωτιά που ανάψαν οι βοσκοί στη Φάτνη, την αναγγελία της γέννησης του Χριστού και ζεσταίνουμε την ατμόσφαιρα για να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα. Ας πάμε τώρα στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κεράκι για την Άγια Νύχτα που πλησιάζει. Κάστανα, κάστανα, ζεστά κάστανα, τα πιο ωραία κάστανα της Φλόρινας. Μαμά, μαμά, θέλω κάστανα. Εντάξει, παιδί μου, ορίστε. Ορίστε, πήγαινε να αγοράσεις κάστανα. Ένα σακουλάκι κάστανα. Ορίστε, καλά Χριστούγεννα. Κάστανα, κάστανα, ζεστά κάστανα, τα πιο ωραία κάστανα της Φλόρινας. Κάστανα, κάστανα, ζεστά κάστανα, τα πιο ωραία κάστανα της Φλόρινας. Thank you.
πέτρα και λίγα μανταρίνια. Έφτιαξα και χριστόψωμο. Θέλετε λίγο? Ευχαριστούμε! Καλά Χριστούγεννα! Πάμε να μαζέψουμε κι άλλα ξύλα. Μα έχουμε μάθημα! Πού πάτε? Καλά, πάμε στη τάξη. Ίσως καταφέρουμε αργότερα να τους κάσουμε. Ίσως καταφέρουμε να κλέψουμε λίγα ξύλα από τη γειτονιά του Τσακούρ Μαχαλά τη νύχτα. Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα, κυρία! Σήμερα θα κάνουμε ιστορία. Πάμε, πάμε! Τώρα που δεν μας βλέπει. Παιδιά, εμάς καλύψτε μας! Μα πού είναι ο Χρήστος και ο Λάζαρος και ο Βαγγέλης και ο Βασίλης? Πήγαν να μαζέψουν ξύλο. Κάτι, πάμε να τους βρούμε. Ξύλα. Δεν τους προλάβουμε, θα δούμε θα πάθουν το βράδυ. Λοιπόν, ας εργολοθούμε. Είμαι σίγουρος ότι βράδυ θα έρθω να πάρουν πίσω τα ξύλα του. Γι' αυτό θα φυλάξουμε. Ωραία, εσείς μείνετε εδώ να φυλάτε τσίγες και έρχομαι εγώ σε λίγο. Κάτσε εδώ να φυλάμε τσίγες. Κοίτα πόσα ξύλα μαζέψαμε για φέτος. Δικά μας είναι τα ξύλα. Μα μας τα κλέψα. Καλά που θα τα κλέψαμε. Έτσι είναι το έθιμο. Έτσι νομίζετε. Στάνιψα! Σταματήστε! Ας μην μαλώνουμε άλλο και σενώσουμε τα ξύλα μας για να κάνουμε τη πιο μεγάλη φωτιά που έγινε ποτέ στη Φλόρινα. Ας το γιορτάσουμε!
τις εκλεκτές εδώ δεσποινίδες, κυρίες οι οποίες ασχολούνται με τα παιδιά και μας παρουσίασε μια τόσο ωραία παράσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και από μέρους του Δημάρχου να είστε άξιες πάντα, να μας παρουσιάζετε όμορφα πράγματα, να είστε λειτουργικές και αποτελεσματικές με τα παιδιά. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που και οι γονείς σας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και όλα αυτά προς όφελος πάντα των μαθητών μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές. Να περάσετε καλά, να απολαύσετε τις γιορτές του Δήμου.